Κυρία Κανέλη, κάποιοι είπαν ότι η βία της Κυριακής απαντήθηκε με βία χθες. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι. Και δεν θα συμφωνήσω καθόλου, γιατί νομίζω ότι από το πρωί υπάρχει μια γραμμή, την έχω δει από τις 2.30 ώρα τα ξημερώματα, η οποία ξέρω θα ακολουθηθεί κατά γράμμα και με ιεροπρέπεια και από την κυρία Πελώνη. Πάντοτε η κυβέρνηση θέλει να μιλάει μόνη της για να μπορεί να παράγει το δικό της αφήγημα. Τι αφήγημα, όλοι μιλάτε, λοιπόν, κυρία Κανέλη, δεν σας φημώνει κανείς, όλοι μιλάτε. Όχι, δεν είπα καθόλου. Το δικό της αφήγημα, αφήγημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι ότι όλα αυτά ήταν οργανωμένα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι. Εσείς τι λέτε? Ακούστε με. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα φρικτή συκοφαντή εναντίον του λαού. Είδατε τη συγκέντρωση. Γιατί δεν ήταν οργανωμένη, κυρία Κανέλη? Ακούστε με, και από εσάς ήταν οργανωμένη. Και το κουκουέ καλούσε στη συγκέντρωση. Είδατε το ΠΑΜΕ? Βεβαίως τα είδαμε, όλα τα είδαμε. Είδατε τα σωματεία? Τι είπα να πει? Είδατε τους οικοδόμους? Είδατε τους υγειονομικούς? Ναι, κυρία Κανέλη, όμως όταν υπάρχει, κυρία Κανέλη, μια φωτιά όμως. Έχω τρία λεπτά. Όταν υπάρχει μια φωτιά, δεν ρίχνουμε λάδι. Δεν θα με διακόψετε όπως δεν διακόψετε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Ελάτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να με σεβαστείτε. Παρακαλώ, μου λέτε ότι έχω τρία λεπτά και σε αυτά τα τρία λεπτά έχω να σας πω δυστυχώς 3.000 πράγματα. Είμαι σε θέση να το κάνω. Λοιπόν, αυτά τα 3.000 πράγματα θα σας τα πω, είτε σας αρέσει είτε όχι. Κυρία Κανέλη. Ήτανε 6.000 άνθρωποι σε διαδήλωση ειρηνική. Στην ουρά της κάθε διαδήλωσης μπορεί να παρισφρήσει οποιοδήποτε. Mm. Παρισέφρισαν κάποιοι, οι οποίοι θέλησαν ενδεχομένως και να επιτεθούν στην αστυνομία. Δεν μου λέτε ποια αστυνομία ανακάλυψε ποιον εχθρό. Όχι ενδεχομένως. Η εικόνα του αστυνομικού με το πιστόλι έτσι απέναντι στο λαό την είδατε? Γιατί εγώ την είδα. Ποια εικόνα μας λέτε, κύριε? Τους ψιλοδαρμούς και τους τραυματισμούς. Τη γυναίκα του Έστολου Κασιδιάρη που την πλάκω στο χαστούκι την είδατε? Γιατί εγώ την είδα το βίντεο. Άρα αυτή η αστυνομία μας λέτε. Εγώ είδα αστυνομικό. Λοιπόν, για ποια αστυνομία μιλάμε? Η αστυνομία αυτή, και για ποιον εσωτερικό εχθρό μιλάμε? Εμείς σας ρωτήσαμε όμως για τον ψιλοδαρμό του αστυνομικού που αποτύχει ζει, κυρία Κανέλη. Ότι τι είπατε, δεν άκουσα? Λέω, εμείς σας ρωτήσαμε για τον ξυλοδαρμό αυτού του αστυνομικού, ο οποίος αποφάσισε να ζει. Ο ξυλοδαρμός του αστυνομικού είναι απαράδεκτος. Είναι βάνδαλη ενέργεια. Είναι βία. Είναι αποτρόπαιο. Θέλετε να τα ακούσετε? Να σας το πω. Αποτρόπαιο. Εγώ όμως ήθελα να δω και τα άλλα αποτρόπαια. Και δεν τα έχω δει, φίλοι μου, από χτες. Τα βλέπω μόνο στο διαδίκτυο. Δεν τα βλέπω στις τηλεοράσεις. Ποια δεν είδατε, κυρία Κανέλη? Όλα τα έχουμε προβάλει. Δεν μιλάγαμε προχθές. Δεν μιλάγαμε προχθές για το περιστατικό. Των ποντικών ανθρώπων. Τους κάνατε άνθρωποι και ποντίκια. Τους κυνηγάγανε στα στενά. Μπήκανε μέσα σε μαγαζί. Βγάλαν άνθρωπο έξω. Το τζακίσανε στο ξύλο. Πήρανε γυναίκες. Φώναζαν οι άνθρωποι από τα αστυνομία, κατά τη γνώμη σας. Την έκφραση έχετε κουράγιο να την παίξετε και την παίρνω απάνω μου. Κυρία Κανέλη, πείτε μας τη γνώμη σας. Μια ομάδα αστυνομικών που φωνάζει, πάμε να τους γαμίσουμε, να τους σκοτώσουμε. Εντάξει, κυρία Κανέλη, τώρα αυτά δεν τα επιτρέπουμε εμείς στην εκπομπή. Και θα αναγκαστούμε. Όχι, κυρία Κανέλη, δεν έχετε καμία ευθύνη εσείς. Την ευθύνη την έχουμε εμείς εδώ. Και δεν σας επιτρέπουμε να μιλάτε έτσι. Όχι. Αυτό ακούστηκε στο βίντεο. Δεν σας επιτρέπουμε να μιλάτε έτσι, παίξε, κυρία Κανέλη. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το βίντεο. Εσείς δεν επιτρέπετε να μιλάτε έτσι, είστε βουλευτής. Και εγώ? Να το πάρετε πίσω αυτό. Εγώ και να ζητήσετε και συγγνώμη. Ναι. Υπάρχει προφορικό λόγο. Να ζητήσετε συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που είπατε. Όχι. Δεν το επιτρέπω εγώ αυτό που λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Θέλετε δεν να ζητήσω συγγνώμη. Μισό λεπτό. Θέλω να πείτε συγγνώμη. Ναι, θα πείτε συγγνώμη πρώτα. Να πείτε συγγνώμη πρώτα. Πρώτα θα πείτε συγγνώμη και μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Να πω συγγνώμη σε εσά. Βεβαίως, θα πείτε για αυτό που είπατε, για τη φράση που είπατε. Να ζητήσετε εγώ συγγνώμη. Την είπα, δικιά μου είναι. Εσείς την είπατε, ποιος την είπε εγώ? Επειδή τη μετέφερα, να δεν ξέρω συγγνώμη. Τι κάνατε, ακούστηκε στον αέρα από επειδή το στόμα σας. Επειδή τη μετέφερα. Από το στόμα σας ακούστηκε. Ζητώ συγγνώμη που τη μετέφερα. Να ζητήσετε συγγνώμη λοιπόν και ζητώ σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και εσάς και στον κύριο Χατζηβασίλειο. Γεια σας. Ζητώ συγγνώμη. Γεια σας, κυρία Κανέλη. Καλημέρα. Τίποτα άλλο, κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε εδώ, κυρία Κανέλη. Απαγορεύεται να λέτε τέτοια λόγια στην τηλεόραση. Όχι, δεν το δεχτούμε αυτό. Διάλειμμα.